Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo, παιδιά! Bravo, Ελλάδα! Καλές γιορτές! Μπράβο Ελλάδα! Μπράβο, 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 Ελλάδα. Μπράβο Στράτο. Αγαπάμε Στράτο. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Λίγια από Fight Club εδώ, με Τάκη Μπουλή, Γρηγόρη Ποζιό. Τα μηνύματα θυμίζουμε γρήγορα. Σούπερ ένα διάστημα. Το μήνυμά σας στο 19400-031 η χρέωση. sportfm.gr. Κλικάρετε στο Radio Live για μηνύματα μέσω ίντερνετ. Γράμμα για 05@yahoo.gr. Τα mail fightclub2.0 στο Facebook για τη σελίδα μας. Το ίδιο ακριβώς σε Google Play Store ή App Store, αναλόγως αν έχετε Android ή iOS, για να κατεβάσετε το Fight Club application. Το οποίο είναι τσάμπα, χωρίς διαφημίσεις κτλ. Μην το σκέφτεστε δηλαδή. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μήνα που λέει ο Στράτος είναι σαν το τσιγάρο μετά το σεξ, για το σήμα. Είναι και σεξ και τσιγάρο, θα λέγα εγώ. Είναι θα λέγα το σεξ, το τσιγάρο μετά το σεξ και το κατούριμα μετά το σεξ, αν μου επιτρέπεις, μαζί. Δηλαδή τριπλή απόλαυση. Και κάπου διάβασα και ένα άλλο ωραίο που λέει Tom Waits έχετε βάλει στην εισαγωγή πλέον. Βεβαίως. Θα μπορούσε. Ό,τι πλησιέστερο σε Tom Waits. Βεβαίως. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, θέλαμε να πούμε και κάτι. Αλλά έχουμε να σας δώσουμε και κάτι. Βεβαίως. Πρέπει να πω. Δεν το περιμένατε, είναι η αλήθεια σήμερα. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, αλλά έχουμε να σας δώσουμε δύο ωραιότατα βιβλιαράκια. Σε δύο από εσάς, δηλαδή. Βιβλίο του Τάσου Κριτσιόλη, το οποίο ονομάζεται Γκολ στα παρασκήνια. Μια από τις εκδόσεις Βέγας. Ναι. Πούμε. Λοιπόν, και είναι αυτό που λέμε μικρά-μικρά παρασκηνιακά, μικρές, ευκολοδιάβαστες, ωραιότατες ιστοριούλες, οι οποίες έχουν προκύψει μετά από ψάξιμο σε εφημερίδες, περιοδικά περασμένων δεκαετιών, αλλά και αφηγήσεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, έτσι μικρά-μικρά, ωραία, πολύ ενδιαφέροντα συμβάντα, σε ένα βιβλιαράκι το οποίο, έτσι, ούτε 200 σελίδων, το οποίο διαβάζεται ωραιότατα, απρευστή. Λοιπόν, και έχουμε να σας δώσουμε δύο βιβλία και θα τα δώσουμε, για να μην κάνουμε τώρα ιντερνετικές ιστορίες, ξέρω εγώ, στους δύο πρώτους από εσάς που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα, 95-79-283-4 και 5, όσους θα πάρουν τηλέφωνο λοιπόν τώρα, θα τους βγάλουμε στον αέρα, θα σας κάνουμε μια εύκολη ερώτηση, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δια των τυπικών. Θα πείτε το όνομά σας, θα το καταγράψουμε και θα έρθετε να πάρετε το βιβλιαράκι.
Λοιπόν, υποδεχόμαστε μπαμ μπαμ τον πρώτο. Χαίρετε. Καλησπέρα σας, παιδιά. Γεια. Καλησπέρα. Αντρέας λέγομαι. Ναι. Και είμαι στη διάθεσή σας. Είσαι έτοιμος για όλα δηλαδή, έτσι. Είμαι έτοιμος να ακούσω τη σκληρή ερώτηση. Εντάξει, μπορεί να είναι σκληρή η ερώτηση. Θες, ναι. Θες ποδοσφαιρική ή μπασκετική? Εσείς αποφασίζετε. Α, τα κατέχεις τα δύο. Ο Γιάννης Βούρος αποφασίζει. Εντάξει, αν θες να το πάμε. Και, αλλά θα προτιμούσα πράσινης απόχρωσης, βέβαια. Πράσινης απόχρωσης. Κι ας είναι ό,τι είναι. Ας είναι και βόλεϊ με Ανδρεόπουλο και Καζάζη. Μέσα είμαστε. Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Εύκολη θα είναι. Λοιπόν, ποιο νούμερο φοράει ο Casey Rivers στο Παναθηναϊκό? Number 3. Εντάξει. Όταν σου λέει τώρα ας είναι και βόλεϊ, είναι ψαγμένος ο άνθρωπος, ναι, τώρα. Ναι, έτσι, ναι. Του λες και είσαι. Έπα να το πεις εγώ ποιο νούμερο φοράει ο Casey Rivers στο κολέγιο ό,τι την πρώτη χρονιά, ας πούμε, για να δυσκολευτεί 10 δευτερόλεπτα. Εκεί θα με κολλάγατε στον τοίχο. Κατάλαβε. Όχι, το ξέρουμε κι εμείς. Ό,τι και να έλεγε, σας λέγαμε σωστό. Κατάλαβε. Παραμύθι είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή. Απατεωνία. Αλλά για να φανεί λίγο πιο ψαγμένο. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχει κερδίσει το βιβλίο αυτό, Γκολ στα παρασκήνια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, το βιβλίο του Τάσου Χρυτσιόλη. Μπορεί να περάσει το πάρεις από τη γραμματεία του, ναι, του Sport FM. Μην κλείσεις για να μιλήσεις ξανά. Ναι, okay. Για να δώσεις τα στοιχεία, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Και σε καληνυχτίζουμε. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο φίλο, τον Μάριο, από ό,τι μαθαίνουμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου, Μάριο. Ακούω και στο Λευτέρης. Μάριος Λευτέρης ή το Μάριος ήταν άκυρο? Άκυρο. Ρε πως, γιατί Μάριος? Μάλλον μίλαγες, ρε φίλε. Πάει ο Μάριος, τον πακτώσαμε. Λευτέρης. Μπασκετική ή ποδοσφαιρική ερώτηση? Μαγειρική. Ποιος κέρδισε το Μάστερς το τελευταίο? Όχι τηλεοπτική. Α, μάλιστα. Τι είναι το σομπούκο? Κομμάτι από μοσχάρι. Εντάξει. Τίμιος. Τίμιος. Λοιπόν, Λευτέρη, μένεις και εσύ στη γραμμή για να σε ξαναστείλουμε στο τηλεφωνικό κέντρο να αφήσεις τα στοιχεία σου. Λοιπόν, έχεις κερδίσει και εσύ ένα βιβλίο, Γκολ στα παρασκήνια. Καλές γιορτές να ευχηθούμε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και καλό διάβαστα. Θα βγάλουμε και τον Μάριο. Τι να κάνουμε τώρα, εσύ? Θα δώσουμε άλλο ένα. Έχουμε και τον Μάριο. Έτσι όπως θα έκανε ο Ποζιό, θα δώσουμε και τον Μάριο. Πέσαμε έξω, Ποζιέ. Λοιπόν. Πέσαμε έξω. Άντε, θέλα, άντε. Έλα, Μάριο, άντε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Είσαι Μάριο σίγουρα, έτσι? Δεν σε μπερδέψαν και εσένα. Εξελιζόμουν και πήγε να μου πέσει η μιλητό, το κίνδυνο μπουκαλάκι κάτω. Α, κανιθάρες λοιπόν. Θες ερώτηση Βαλένθια. Αυτό λοιπόν μου λες τώρα με λίγα λόγια. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν ξέρεις τον Σαντιάγκο τον Κανιαθάρες? Τον άνθρωπο που κόπηκε όταν του είπες το after save. Και έχασε μουντιάλ. Ενδιαφέρον. Αν δεν είσαι ο Κανιθάρες, ενδιαφέρον. Αν είσαι ο Κανιθάρες. Μάρι, τι ερώτηση θες? Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τη μιλητό που δεν τελειώνει ποτέ. Την έχω από τον παππού μου, μετά δεν τελειώσε ο πατέρας μου. Κορώνα τη μυρτό. Ρε τίμι, ακόμα με μυρτό παίζεις μπάλα. Τι να κάνω. Μπράβο, όχι, μπράβο. Με μπήκε με δύο λεπίδες. Τι λέει, παιδί μου. Τι είπες. Παραδοσιακό. Ρεμπέτης ο Μάριος, έτσι. Πολύ παράδοση. Βάζεις και μπριαντινή? Όχι, τα έχω ξυρίσει τα μαλλιά. Μάρι, τι τα μαλλιά, δεν είναι αυτό? Ναι. Εντάξει, δεν τα κάνω αυτά, δεν τα κάνω αυτά. Μάρια, ποδοσφαιρική, θα σε ρώτησε ή μπασκετική, τι προτιμάς? Το πρώτο. Ποδοσφαιρική. Και τι απόχρωσης, τι χρώματος? Rainbow, δεν ξέρω, ό,τι να είναι. Τι ομάδα είσαι, ρε παιδί μου? Παζιάννα. Είσαι Παζιάννα, ωραία. Λοιπόν, Παζιάννα, ωραία, κάτσε να σκεφτούμε μία. Εμβληματικός Αλβανός παίκτης που μοιράζαμε, Γιάννη. Ο Μπελά. Εντάξει. Εύκολο. Για Γιαννιώτη είναι εύκολη αυτή. Αν είσαι Γιαννιώτη, αν είσαι απλός Παζιάννα, δεν είναι εύκολο. Αν είναι 17 χρονών, δεν θα πάμε το θυμάτι τον Μπελά. Όχι, ρε στα Γιάννα αυτά. Στα Γιάννα αυτά κυκλοφορούν πάνω από πατέρα σε γιο, δεν τα ξεχνά αυτά. Λοιπόν, ναι, σωστά, ωραία, Μπελά. Λοιπόν, Μάριε, κέρδισε και εσύ ένα βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε αφήνουμε, σε γυρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν για κάποιο λόγο πέσει, μην το ξαναπάρει, σε παρακαλώ, για να αφήσει τα στοιχεία σου και όλα τα υπόλοιπα. Και καλό διάβασμα. Και αν κάποιο δεν έχουμε καταφέρει να γυρίζουμε τη γραμμή, α ξαναπάρει τηλέφωνο, να αφήσει τα στοιχεία του στο Γρηγόρη Ποζιό, ώστε να συνοηθείτε, να περάσετε, να πάρετε το βιβλίο Γκολ στα παρασκήνια του Τάσου Κριτσιόλη, το οποίο έχετε κερδίσει. Καλές γιορτές και σε εσένα, Μαρία. Λοιπόν, αυτά. Και δώσαμε τα, ναι, δώσαμε τα βιβλία. Δώσαμε και ένα παραπάνω. Το αφεντικό τρελάθηκε. Ο Ποζιός τρελάθηκε. Ναι. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τελευταία μας διακοπούλα και παρερχόμαστε να πάμε παρέα με τα μηνύματα σας. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Και πριν μπούμε έτσι λίγο ζεστά στα μηνύματά σας, πρέπει να συζητήσουμε, στον πρόγραμμα να συζητήσουμε, ναι, πρέπει, ναι. Το μεγάλο, το βασικό θέμα της μέρας, που είναι η ανακοίνωση της λίστας με τους 199 πιο σεξι επικεφαλής, πολιτικούς επικεφαλής χωρών. Η δεύτερη πιο σημαντική είδηση, αν μου επιτρέπεις, μετά το ότι η Λαμία λύνει τη συνεργασία της και με τον Ντακόλ. Δεν ήθελα να το πω έτσι, στενοχωρήθηκα, ναι, γιατί είναι πρόσφατη, πρόσφατη η ιστορία με τον Χρυσάντους. Ναι. Είναι, πήγαν με τόσα όνειρα και προσδοκίες, ναι, δικές μας προσδοκίες, ναι, και δικά, ναι, μας, ναι, όνειρα, ναι, το καλοκαίρι. Μετά τον Μάκη τον Χρυσάντους φεύγει και ο Ντακόλ. Ο Ντακόλ. Δυστυχώς. Είναι στενάχωρη είδηση, είναι η σημαντικότερη της ημέρας. Η δεύτερη σημαντικότερη είναι αυτή που λες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί είναι 199 και όχι 200, βέβαια, η πολιτική. Δηλαδή, τι έγινε. Κανονικά θα πρέπει να είναι, νομίζω, πόσο τα κράτη. 207 είναι, πάντως βάλουν σε μια σειρά. Θυμάμαι καλά, 207 πρέπει να είναι, ναι, όλα τα κράτη. Θα πρέπει να τους βάλουν κάπως έτσι. Θα πούμε 199 είναι για κάποιο λόγο. Μαρκαριστό έχουν, ας πούμε, μέσα. Έχουν μαρκαριστό στο 199. Τελευταίο. Ναι, εντάξει, τώρα. Τελευταίο, ρε. Αν γυρίσει ανάποδα τη λίστα, όμως, ποιος είναι πρώτος. Εντάξει. Άμα θέλει ο ίδιος, την γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει τη γη ανάποδα, άμα θέλει. Ναι, αυτό θέλω να πω, λοιπόν. Εντάξει, είναι λίγο προκλητικό ότι είναι στο 199. Είναι αλητία. Είναι αλητία, δεν είναι. Δηλαδή, okay, δεν είμαστε γυναίκες, αλλά ρε παιδί μου, ένα σεξι το έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Και πάσα εδώ, σίγουρα, άμα δείτε τους υπόλοιπους 198, δεν είναι ο χειρότερος. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, στο 198 έχει το Μουγκάμπε. Δηλαδή, τώρα είναι, δηλαδή αυτοί οι δύο, το 199 και 198, είναι καθαρά πολιτικές επιλογές τώρα. Ναι, 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 έτσι. Ναι. Τώρα, επειδή είναι ο Μουγκάμπε. Εντάξει, ναι, okay, ναι, δεν είναι προφανώς κανένας καλονός ο Μουγκάμπε. Ναι. Ζωή, επειδή είναι ο Μουγκάμπε και είναι αυτός που είναι, να το βάλουμε 198. Ναι. Εντάξει, okay. Και στο 197 Προκόπης Παυλόπουλος. Χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Χαμηλά. Δηλαδή έχει ένα σεξινες το οποίο έπρεπε να τον έχει πιο πάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Καταρχάς, μόνο και μόνο από το μόνιμο Duck Face έπρεπε να είναι κατοστάδα. Σωστό. Πόσοι έχουν Duck Face μόνιμο? Παυλόπουλος και Στραματσόνη. Δύο που θυμάμαι εγώ, ας πούμε έτσι. Και Στραματσόνη, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις. Α, δίκιο. Δεν είναι πολιτικός. Θα μου πεις γιατί είναι προπονητής. Όχι. Άγια σου. Okay. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε όλη τη λίστα όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάμε να δούμε λίγο 20. Πάμε από το 20 μέχρι το 10, ναι, λίγο, ναι, γρήγορα, ναι, και να δούμε, ναι, τη δεκάδα που, ναι, μας ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 20 είναι ο Αρή, ο μεγάλος δούκας του Λουξεμβούργου. Οκ, okay, εντάξει. Mm-hmm. Λόγω ονόματος μπήκε, μάλλον, και καταλαβαίνετε, ναι. Στο 19 ο κύριος Ρούτε, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Mm-hmm. Στο 18 ο Λι Χσιεν Λουνγκ, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης. Στο 17 ο Χαβιέρ Μπετέλ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Στο 16 ο κύριος Τζόζεφ Καμπίλα, πρόεδρος του Κονγκό. Του Λουξεμβούργου είναι ο φίλος του Νικολόπουλου αυτός. Ναι, αυτός πρέπει να είναι. Ξέρω. Είχε κράξει ο Νικολόπουλος. Ναι, 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 αυτός πρέπει να είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, στο 15 είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε. Mm-hmm. Ο 8ος είναι. Ο Ραφαήλ Κορέα, ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, είναι στο νούμερο 14. Στο 13 ο Πατρίς Ταλόν, πρόεδρος του Μπενίν. Mm-hmm. Στο 12 ο Μάλκομ Τέρνμπουλ, πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Αλέξη Τσίπρα στο 11. Γελάτε δηλαδή. Γελάτε δηλαδή. Γιατί γελάτε δηλαδή. Γελάτε. Γελάτε. Φαντάζομαι κάποια από τις φωτογραφίες που είναι με τον Ομπάμα ή η τελευταία που είναι χειμένο στον καναπέ. Όχι, θέλω να. Α, θα τον ανέβαζε να κάνω περισσότερο, ναι. Με τον Ερντογάν, δηλαδή. Αυτές τις φωτογραφίες που κάτσε στον καναπέ. Λοιπόν, και τώρα θέλω δεκάδα, ναι, να πω, και θέλω να βλέπεις για να βαθμολογούμε κιόλας. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Και επειδή την είδηστε να παρήγαγαν ελληνικά μέσα, παρακαλώ βρείτε το original, γιατί μόνο εκεί θα τους δείτε όλους μαζεμένους. Ναι. Το βρίσκεται πληκτρολογώντας www.hottestheadsofstate, όλο μαζί, hottestheadsofstate.com. Ναι. Μόνο εκεί θα τους δείτε ολόκληρους. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 10, ο κύριος Μπιάρνι Μπενέντικτσον, πρωθυπουργός της Ισλανδίας. Μάλιστα. Εντάξει, τίμιος, θα μπορούσε να παίζει και στην εθνική. Ναι. Θα μπορούσε να είναι αλλαγή του τρίτου. Είναι καλύτερος από τον Τσίπρα αυτός. Τώρα θες σοβαρή απάντηση. Ναι. Θέλω σοβαρή απάντηση. Ναι, είναι καλύτερος από τον Τσίπρα. Ναι. Μάλιστα. Okay. Στο νούμερο 9, Έντι Ράμα,
πρωθυπουργός Αλβανίας. Ναι. Μαξ, δεν όχι. Είναι. Όχι, όχι. Όχι, sorry δηλαδή. Όχι. Sorry. Στο νούμερο 8, Μουν Γιάε Ιν. Πρόεδρος της Νοτιού Κορέας. Εντάξει, πολιτικά δεν διαχτυπάμε τη Βόρεια Κορέα που λέμε είναι κοίτα που είσαι εσύ, Κιμ Γιονγκ Ουν, 199. Κοίτα που είναι ο Νοτιοκορεάτης, το 8. Πολύ προσεγμένο μαλλί. Πολύ καλή επιλογή του κοχρώματος, ναι. Πρέπει να πούμε. Ναι. Δερματάκι φράμπα πρέπει να παίζει full botox και τέτοια. Αλλά καθαρά πολιτική απόφαση. Ναι, ναι, ναι. Πολιτική απόφαση. Στο νούμερο 7, η κυρία Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς, πρόεδρος της Κροατίας. Δεν έχουμε πολλές γυναίκες γενικώς. Την τιμούμε. Εντάξει, την τιμούμε μέχρι εκεί. Την τιμούμε όμως. Μέχρι εκεί. Όχι, όχι πάρα πολύ όμως. Σκέφτομαι τρία γράμματα τώρα που μου ήρθαν στο μυαλό έτσι τυχαία. Έψιλον, μη και πι. Έτσι τυχαία μου ήρθαν στο μυαλό. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι θα δουν, θέλουν να βάλουν τα γράμματα αυτά σε μια τέτοια σειρά. Ναι. Μπορεί να τα βάλουν σε μη πι έψιλον. Κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι. 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 Ή ξέρω εγώ να σημαίνουν τα γράμματα Εθνικό Μετσόβι Πολυτεχνείο. Δεν σημαίνει απαραίτητα. Και το πρώτο που έρχεται στο μυαλό νομίζω. Ναι. Ξέρω εγώ Εθνικό Μετσόβι Πολυτεχνείο 1. Έμου που 1. Γιατί ενώ είναι η πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό, όχι. Μην το ενώσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, στο 6 ο Μακρόν. Εντάξει, give me a break. Εντάξει, Μακρόν, φίλε, respect. Εντάξει. Μακρόν. Στο 5 ο κύριο Τζοβενέλ Μουάζ. Μουάζ. Έτσι, μα πρόεδρο Αιτή. Τίμιο. Μια χαρά. Στο 4 Ενρίκε Πένια Νέτο, πρόεδρο του Μεξικό. Μόνο και μόνο για καλωστεκούμενος. Είναι, είναι ακριβώς και με τα ωραία τα χρώματα. Καλωστεκούμενος, ωραίος. Τα εθνικά χρώματα, όχι, μια χαρά. Στο νούμερο 3, Τζίγμε Κέσαρ Ναμγκιέλ Γουάνγκτζουκ, πρόεδρος του Μπουτάν, τον οποίο τον είχα δει και κάπου αλλού. Ναι. Πρόεδρος, συγγνώμη, βασιλιάς του Μπουτάν. Ναι. Τον είχα δει αλλού, έχει μια αντίστοιχη μια κούκλα γυναίκα. Μια άλλη φωτογράφηση. Είναι τζόβενος, μεγάλος. Είναι τζόβενος και κάνει λίγο Jet Li, θέλω να πω. Είναι λίγο Jet Li, δηλαδή, όπως τον βλέπεις. Ναι. Αλήθεια, αντικειμενικά ο πιο ωραίος από όλους. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 2, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, η κυρία Γιασίντα Άρντερν. Την τιμώ. Οκ, είναι λίγο διαφήμιση Colgate. Νομίζω σε κάποια, εν πάση περιπτώσει, δύσκολη στριφνή βραδιά. Έψιλον μη πει. Σε κάποια στιγμή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ένα πάντα. Ναι, ένα πάντα. Ένα. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και στο νούμερο 1, Τζαστίν Τρουντό. Ήτανε. Εντάξει, κλειδωμένο. Φραγμένο. Ήταν φραγμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο Τρουντό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, αν ο Τρουντό, ας πούμε, βγει και την αμολύσει προς τον πλανήτη, θα λένε. Τι ωραία μυρωδιά. Μυρίζει μυρτό λεβάντα. Ό,τι και να κάνει ο Τρουντό. Ναι, όχι, μια χαρά τυπό. Καμία αντίρρηση. Αυτό, συστηματικό, ωραίο, χαλαρό, ανοιχτό μυαλό. Συμπαθέστατο. Όσα μαθαίνουμε και όσα διαβάζουμε για αυτόν, είναι η εικόνα ενός πολιτικού που διαφέρει τελείως από την εικόνα του πολιτικού που έχουμε στο κεφάλι μας. Το ερώτημα είναι ο πιο σεξι. Δεν είμαστε κατάλληλοι για να το απαντήσουμε αυτό. Ότι είναι ένα σωστό. Ότι δείχνει ένα ωραίο τύπο, δείχνει. Και έτσι και ωραίο άντρα και τα λοιπά, δείχνει. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για να κλείσουμε και με αυτό το, ναι. Να κλείσουμε αυτό το θέμα και να μπορούμε απερίσπαστοι πλέον, κυρίες και κύριοι, να μπορούμε να πάμε στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε τριλογία στόικα, θέλω να σου πω. Μάλιστα, ναι. Και ξεκινάμε με το νούμερο ένα που λέει: τρώνε κοινόας του τσαού μαζί με οσομπούκο. Ρε ξέρεις πως λένε εμένα ναι Νίκο Καβουρδούκο ή του παβιό ο αγωγός θυμίζει τον αμπούκο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το αμπούκο, ρε φίλε. Ναι. Στον πάω Γενάρης για να βγει κάλαντα αντικάει. Εάν εσείς γιώμα του Λουντ ο Γκότζος γκολ μπεκιάει ή παβιό στη Μόσχα για σουκού οι κάρχες λένε νταβάει. Λοιπόν, και το αγαπημένο από τα τρία που διάβασα τουλάχιστον. Μελόντικα απατεών ο Όσκαρ των οργανών. Πάω σωτηρίας φιλικό με παρτιζάν τυράννων ή του Ζουέλα Φακαμπίλιτι ίσα με δέκα ντάνων. Εδώ που έγινε αναφορά στο Χρήστο Σαντικάη, ναι. Πρέπει να πω ότι είδα μια φωτογραφία από αυτή τη γιορτή της ΑΕΚ που ο Κλωναρίδης ήταν φτιστός ο Σαντικάη, έτσι, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν έχουμε επισημάνει αυτή την τέτοια. Στην οποία γιορτή της ΑΕΚ δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα πούμε τον Γιώργο Τσακίρη πριν, διότι δεν είχαμε ώρα, ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν τις φωτογραφίες από τη ΑΕΚ τη γιορτή. Δεν είδα. Μιλάμε για τρομερό κονιορδιλίκι. Σαν τη σήμερα. Δηλαδή πρέπει, θέλω να ψάξεις να βρεις Τσόσιτς, ναι.
Σόσιτς οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Πώς είναι ντυμένος και να βρεις ολόσωμη φωτογραφία να τον δεις. Σε παρακαλώ. Οπωσδήποτε. Και όσοι δεν τον έχετε, ναι, ναι, δει, παρακαλώ κάντε το. Όπως επίσης να δείτε μεγάλο σακάκι Μάρκο Λιβάγια. Το οποίο Λιβάια, τον... Λιβάια, ναι, το οποίο, ναι, τον βλέπεις και λες αυτός κάτω από 52 δεν είναι. Μια φορά τέτοιο σακάκι. Αυτά τα δύο θα ήθελα να πω, μόνο τίποτα άλλο. Για να τα ξεχάσω αλλιώς. Κάποιος πιο χαμηλά ήταν ο Τσίπρας, αλλά πάτησε πόδι το Ατζελινάκι και τον ανέβασαν. Πιθανό. Είστε κονσέρβα ή ένα στυλοτρίλημα. Στείλε. Στείλε και βλέπουμε. Στείλε. Θα δούμε. Είναι ο Στράτος ο Θεός, ο Σέλερς των φτωχών, ναι. Σκάι βόμβα με Γκριεσμάν, πηγαίνει στην Κροτόνε. Ή του Τσαουσίκουρου μόνο με προβολώνε. Λέει ο Μιχάλης. Ξέρεις ότι έχεις μεγαλώσει όταν τα αστεία που πας να κάνεις με Κανιθάριθ και Μπριγιαντίνη σε ένα νεαρό δεν έχουν ανταπόκριση και συνοδεύονται από απορία του στυλ. Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη από Ολλανδία. Ναι, αλλά όχι κιόλας. Όχι κιόλας. Όχι κιόλας. Ξεκίνησα να σας ακούω, λέει ένας φίλος, να υπογράφει. Ως αμούστακος παρθένος νεανίας και τώρα σας ακούω ξανά προσπαθώντας να κοιμήσω τον ενός έτους γιο μου. Τώρα ημών καλά καθούμε να είναι πιασμένο. Όχι. Αυτό είναι ένα μήνυμα περισσότερο που ταιριάζει στο προηγούμενο παρά αυτό που είπε ο φίλος. Όσκαρ και Ζεουβάνιο στην Κίνα κρύβουν μπαλά. Αλφα κατσικοπόδαρε, ποιος μίλησε για γαλά. Ή στην κουκούνα του παβιό, ναι, τα κάνουν τραμπάλα. Λέει ο Τόνσο Όσο. Τόνσο Όσο. Ναι. Ναι. Κάποιος λέει πασοκική εμφάνιση Λιβάια. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εντάξει, όλα αυτά τα συζητάμε. Συγγνώμη κιόλας γιατί το ξεχνάω. Το ξέχασα μία από τις πολύ σημαντικές ειδήσεις της μέρας. Την ημέρα που ο Κίμο Κάλστρομ δηλώνει την απόσυρσή του. Είμαστε. Χωρίς να έρθει ποτέ. Ναι. Ή έχοντας έρθει για κάποιους που δεν βλέπουν πολύ μπάλα, αλλά διαβάζουν πάντα τύπο. Ναι. Αποσύρθηκε λέγοντας: θέλω να ανακοινώσω ότι αποσύρω το ποδόσφαιρο και διάολε λέγομαι Σέλστρεμ. Δηλαδή θα έπρεπε να βγει να πει στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του. Και ρε μαλάκες, Σέλστρεμ λέγομαι. Κάλστρομ και Κάλστρομ. Σέλστρεμ. Είναι απαιτητό ευχαριστώ όλες τις ομάδες που μου δώσαν ευκαιρία να αγωνιστώ και περισσότερο από στον Ολυμπιακό που τίμησα τη φανέλα του τόσα καλοκαίρια. Ως Κάλστρομ, δεν ήμουν εγώ. Ναι, ως Κάλστρομ, σε κάθε περίπτωση. Ναι, προφανώς είναι μεγάλη αλήθεια ότι ενός λεπτού σιγή δεν κάτσε ποτέ ένα λεπτό. Οκ. Okay. Όταν σκοράρει, οι ρεπόρτερ ΑΕΚ τον φωνάζουν Λιβάγια, ενώ όταν περιφέρεται άσκοπα γίνεται Λιβάγια. Σωστό. Μου κάνει. Σωστό. Άδειο Στράτος Κάλαντα και ουίσκι πίνω δύο. Ο έρωτας γεννήθηκε. Όχι, όχι, όχι. Sorry. Sorry, το ξεκίνησα κακώς. Συγγνώμη, 7 Ρωμά σε ένα δωμά. Όχι, συγγνώμη. Μεγάλη αλήθεια. Από τον Πούσο μικρή μου Μπιέλτσα. Όταν σε μποτιλιάρισμα κορνάρει ο πρώτος, ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι, θυμώντας επαρχιακό γήπεδο που οι ντοντούκες σαλπίζουν περήφανες μετά από γκολ. Ψιλοεσχύει αυτό, ναι, πρέπει να πω. Επίσης, τώρα λέγοντας για κορνάρισμα, έλεος, παιδιά, εσείς οι κατσαπλιάδες που έξω από σχολεία. Το λέω γιατί καθημερινά πάω να πάρω το γιο μου και έξω από ένα σχολείο πηγαίνουν γονείς να πάρουν τα παιδιά. Πάντα υπάρχει ένα σχετικό πήξιμο. Ναι, ναι. Παρκάρουν για 5-10 λεπτά. Ναι, πρέπει, ναι, να πάρουν, ναι, το παιδί, ναι, ναι, και να φύγουν. Οπότε, παρκάρουν όπου να είναι. Παρκάρουν όπου να είναι και καταλαβαίνουν την αστάτωση. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και δεν πάει να περιμένει 3 δευτερόλεπτα μέχρι να παρκάρεις ή να ξεπαρκάρεις έξω από ένα σχολείο που γίνεται το σώσε και με το που φτάνει αρχίζει και κορνάρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να συμμορφωθεί. Ναι. Έλεος δηλαδή. Ναι. Με το πρώτο δευτερόλεπτο που σταματάς έξω από το, πίσω από κάποιο αυτοκίνητο, κατευθείαν μπιπ, μπιπ, έξω από σχολείο. Να. Κατσαπλιά. Δεν ξέρει μάλλον. Δεν ξέρει. Πώς δεν ξέρει. Δεν νιώθει. Βλέπεις σχολείο, βλέπεις. Πρέπει να ανακαλυφθεί καλοριφέρα αγκαλιάς. Μόλις γύρισα από δουλειά και έχω στηθεί πρόσωπο στον τοίχο να ζεστάνω πόδια και χλαχλένια. Λέει ένας φίλος, κλείνει το μήνυμά του λέγοντας Βαϊμάκι, έχουμε αέριο. Ναι, έχει καλοριφέρ τουλάχιστον. Έχει καλοριφέρ. Για εμάς τους υπόλοιπους έχουμε ηλεκτρική κουβέρτα. Και με το που μπαίνουμε μέσα, μας τα ζεσταίνει όλα αυτά η ηλεκτρική κουβέρτα. Φίλε μου, καλέ. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Στις ταινίες, όταν κάποιος οδηγεί και ταυτόχρονα μιλάει είτε στο κινητό είτε στο συνοδηγό, ποτέ δεν θα τον δείξει να αλλάζει ταχύτητα. Εντάξει, αν μιλάμε για αμερικανικές ταινίες, είναι και αυτόματα τα αυτοκίνητα, βέβαια. Να το λέμε και αυτό. Σωστό. Σωστό. Σωστό και σοφό αυτό που είπες. Είναι η επεξήγηση της λέξης MILF ως Mothers I Like to Follow που διάβασε ένα hipstero site ικανός λόγος να με κάνει να θέλω να ξεράσω τα μάτια. Αναγκαίνει το παιδί της παλιάρας. Ναι. 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 Λοιπόν, το Real Valencia τελείωσε 91-72. Έτσι για τα ποδοσφαιρικά μας. Το Arsenal West Ham τελείωσε 1-0. Το Leicester City
πήγε 1-1 με γκολ στο 97 και αυτή τη στιγμή είναι στην παράταση. Το Νιρεβέργη Βόλσπουργκ 0-0 και πήγε και αυτό στην παράταση. Το Σόλγε Κολονία τελείωσε 1-0. Το Βαγιαδολίδη Σαραγώσα τελείωσε 3-2 μόλις. Νάπολι Ουντινέζε είναι 1-0 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, αυτά από τα σημαντικά παιχνίδια που είχαμε σε εξέλιξη, για να μην τα λησμονούμε και αυτά. Μεγάλη αλήθεια από το Στόικα. Η NASA κάθε εβδομάδα ανακαλύπτει νέο πλανήτη, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να ανακαλύψει γυναικείο καλσόν που να μην σκίζεται. Έχει ανακάλυψει. Εγώ είχα τηλεμάρκετινγκ, βλέπω ένα που βγαίνει και το τραβάει από εδώ, τραβάει από εκεί και δεν σκίζει. Τι να σου πω. Είναι μέχρι να το αγοράσει προφανώς. Δεν το έχω αγοράσει. Ναι. Ακόμα. Ναι. Ο ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι. Μας στέλνει την εξής καλαντοϊστορία. Παραμονή Χριστουγέννου 1997. Ξεκινάμε για δεύτερη χρονιά με τον κολλητό μου για να πούμε τα κάλαντα. Μετά από τρεις απόπειρες χτυπήματος κουδουνιών και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, μας ανοίγει μια κυρία γύρω στα 40, όχι μίλφ, αλλά γλυκιά προς σεξι, καλωσορίζοντάς μας με χαρά, αφού όπως μας είπε, ήμασταν οι πρώτοι, αλλά και οι τελευταίοι που θα τα λέγαμε, καθώς στη συνέχεια θα αναχωρούσε και το γραφείο της. Mm-hmm. Αφού λοιπόν τελειώσαμε το τραγούδι, μας έβγαλε ένα κολαριστό δεκαχίλιαρο, αφήνοντάς μας άναυδους. Η χαρά μας όμως μας βγήκε ξινή, και αυτό γιατί καθώς αποχωρήσαμε, αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε σαν να μπήκε γκολ στις σκάλες για τα λεφτά που πήραμε, με αποτέλεσμα ο φίλος μου να παίζει και να στραμπολίξει το πόδι του. Αποτέλεσμα, μας έμεινε η χαρά των 10.000 και τίποτα άλλο, αφού η υπόλοιπη μέρα μας βρήκε στον ορθοπαιδικό και το έκανα παρέα στο νοσοκομείο. Είμαστε. Ο Ιμπραχήμα Μπακατσόκο λέει ότι εντωμεταξύ όλες οι κοπέλες νομίζουν ότι η φωτό σε Insta και Facebook με αυτιά, μάτια, γλώσσες ζώων νομίζουν ότι είναι ωραία, ενώ στην πραγματικότητα είναι απέσια. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά που κάνουν σε κάτι φωτογραφίες που θλιβερά, θα έλεγα. Ναι, θλιβερά. Ναι. Θλιβερά. Περισσότερο και από ναι. όλα αυτά που είπατε. Θα έλεγα θλιβερά. Έχεις και ηλεκτρικό λουκούμι για τις υπογλυκαιμίες. Ουστ χλεχλέ με την ηλεκτροκουβέρτα. Εμείς είμαστε άντρες στον Κίζη, δεν έχουμε καλοριφέρ. Έχουμε σκληραγωγηθεί. Άμα χρειαστεί να πάμε στην Πίνδο, θα πάμε με κοντομάνικο, ρε γατάκια. Γατάκια. Το Βαϊμακτσαλάν, παιδιά, ναι, είναι παμπάλαιο. Μεγάλη αλήθεια. Όλα τα άρθρα αναφερόμενα στον Ζουνίδη σε κάποιο σημείο τον γράφουν ως ο ευρύτης τεχνικός. Ήταν κάτι ο Ντάνι τον Παβιό και ο Παβιό τον Ντάνι. Αργά ή γρήγορα, ναι. Ναι. Αργά ή γρήγορα, ναι. Όχι, παιδιά, έκαμε τώρα θεματική για τα κάλαντα. Είπαμε για τα κάλαντα. Θα κάναμε τη θεματική μας. Θα έχουμε και την Παρασκευή τραγούδια. Τώρα άλλες θεματικές από του χρόνου με το καλό. Μεγάλη αλήθεια. Μόλις τελειώσει το μελομακάνα, ποιος από εμάς δεν έχει πάρει την πιατέλα και να αρχίσει να τρώει σαν μανιακό τα επολύματα μελιού και καρυδιών. Εντάξει, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι και τεράστια τώρα αλήθεια αυτή. Έχει χάρη που είχε αποσυρθεί ο Μπερλουσκόνη, αλλιώς θα σας έλεγα εγώ για βαθμολογίες και σεξαπίλ. Ο Μπερλουσκόνη, τώρα έχει αποσυρθεί. Εντάξει, τον είδα είναι πλέον σαν το βγάζουν από το Τισόγειο να κάνει τις δηλώσεις και τον ξαναγυρίζουν εκεί. Μελομακάρονα μου έχουν δώσει σε κάλαντα μόνο μία φορά. Το κάρμα όμως εξισορροπήθηκε αφού στο επόμενο σπίτι μας έσκασε κοσάρικο το νιόπαντρο όπως φάνηκε ζευγάρι. Να ζήσετε. Μάλιστα. Σωτήρης λέει, είναι αλήθεια ότι κυκλοφορεί ταινία στο ίντερνετ με τίτλο Put the Feet on the Meat. Ένας φίλος μου το είπε, εγώ δεν βλέπω τέτοια. Δεν γνωρίζω τώρα τι κυκλοφορεί και δεν καταλαβαίνω και τι τίτλος ταινίας είναι αυτός. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, ρε Σιλβατεύες, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, αλλά πώς ακριβώς θα το διαβάσω. Έλατε. Με απογοητευμένη. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Για τον Τρουντό. Ναι. Έχει στείλει mail. Όχι, με τον Τρουντό δεν έχει να κάνει. Το οποίο λέει πρέπει να διαβαστεί με απογοητευμένη, μαστουρωμένη κουβανική προφορά. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό, πες μου. Και εκεί είναι και μεγάλο, είναι και 6 σειρές. Ναι, διάβασε το όπως μπορείς. Τι ξεπιάνει η απογοητευμένη, μαστουρωμένη κουβανική προφορά. Τέλος πάντων. Is this it? That's what it's all about, money. Eating, drinking, fucking, sucking, snorting, then what you're 50. You got a buck for a belly, you got tits, you need a bra. They got hair on them. You got a liver, they got spots on it, and you're eating this fucking shit, looking this like this rich fucking mommy's in here. Look at that, a junkie. I got a fucking junkie for a wife. She don't eat nothing, sleeps all day with them black shades on, wakes up with a quaalude, and who won't fuck me because she's in a coma. I can't even have a kid with her money, her womb is so polluted, I can't even have a fucking little baby. Αλλά, ναι, τι θες, ναι, 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 τι να κάνω. Αυτά είναι, Κώστα μου, αυτό είναι το σενάριο. Αυτά είναι από το σημαδεμένο. Αλλά, αν ο Γκόρτος ήταν η πράσινη μάστορα, εσείς τι κάνουν εκεί.
Αυτό ήταν. Τόνι Μοντανικό. Τι να κάνω. Και βάλτε μπίπο που νομίζετε. Εντάξει, το ερώτημα είναι ο Τρουντό πιο σεξι από τον Κιμ. Αν θέλει την προσωπική μου εκτίμηση, όχι. Όχι. Κανείς δεν είναι πιο σεξι από τον Κιμ. Στο Άλσο στην Κεσαριανή, στο Κάραβελ να έρθει. Γκόνια στο Football Manager, εξώφυλλο συλλέκτη ή του παδιό το 3 ευρώ ψάχνει κερματοδέκτη. Λέει η γογό η τυχερή, όσο νόουνα σου φραζέτα. Σε κάλαντα έχω πετύχει κατά τύχη το σπίτι καθηγητή μου από τα αγγλικά. Το κατάλαβα πριν ανοίξει την πόρτα από τα παπούτσια του που ήταν έξω. Τα είπα και στα αγγλικά αφού υποσχέθηκε διπλή αμοιβή. Ο Βλάτεβες λέει μια χαρά ωραίος τύπος και συμπαθέστατος ο Τρουντό, αλλά έχει πουλήσει σε Σαουδικές Αραβίες και τη συνομοταξία τους όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν γνωρίζω για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πείτε μου παρακαλώ αν τα τριλήματα είναι σε μέτρο ή αμβικό 15 σύλλαβο ή δώστε κανένα μια άλλη συμβουλή. Να ακούς τα μηνύματα του Στόικα και μηνύματα ΕΛΕΦΑ, αυτός νομίζω, ναι, η αμβικός 15 σύλλαβος είναι. Ναι. Κατά βάση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είστε και ένα ωραίο θερμοκουνουποπομπό, αλλά είναι και αυτό τεράστιο, δεν πρόκειται. Ναι, παιδί, για βατόμουρο πάρα, παιδί. Είπα, δεν ξέρω αν είμαστε ρωμένοι, απογοητευμένοι, οι κουβανέζικοι προφορά τώρα επί τόπου. Η Λεμονιά λέει για νωρίτερα με την κλήρωση του βιβλίου που δώσαμε, με την, όχι με την κλήρωση, με τις ερωτήσεις. Λέει, αν δίνατε βιβλίο του Ντεσάν, θα τηλεφωνούσα εγώ. Τον Τιντιέ του Ντεσάν. Μάλλον. Του Μαρκίσιου, δεν ξέρω ποιον από τους δύο. Εντάξει, προφανώς, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, γιατί περιδιαβαίνουμε στα mail. Είχαμε μείνει πολλά mail από, από θεματικές. Ο Καβαλιέρε, λέει ο Καμπανέλιεν, όχι μόνο δεν αποσύρθηκε την πολιτική, αλλά επέστρεψε σε αυτήν ενώ αυξήθηκε η περιουσία του κατά 2 δις. Παρακαλώ, μόνο πέρυσι. Ναι. Τρέμει τρυφερέ Καναδέ. Οκ, μπορούμε να κλείσουμε με ένα mail για να το συμβουλεί. Ναι. Λέει ότι είναι σουα για μένα, ναι. Φέτος τελειώνω το σχολείο και λόγω διαβασμάτων και φόρτου, λογικό να έχουμε μείνει λίγο εκτός νέτων. Όμως, όταν δεν έχεις ασχοληθεί με κάτι καινούριο, καμιά φορά ασχολείσαι με το παλιό και καλό. Εδώ λοιπόν και κάνα 2-3 χρόνια με αρχή του λυκείου, υπάρχει τίμιο εφταράκι με πίσω κίνηση κορυφή και μέτριο πρόσωπο που ταλαβεριζόμαστε, αλλά πάντα στη θεωρία. Γενικά, η σχέση μας χαρακτηρίζεται ως love to hate με συνεχή πειράγματα χώσιμου και γιόμος που μου γίνει καταναλωτές από τον περίγυρο. Τελευταίο καιρό, κοντά 2 μήνες και παρότι οι σχέσεις μας είχαν κάπως διακοπεί, η κατάσταση αναθερμάνθηκε με μηνύματα και στενότερες επαφές και φαινόταν πως μάλλον θα πάρει σάρκα και ωστά. Λοιπόν, τέλο γυρνάω στο παρελθόν και εξηγώ γιατί δεν προχώρησε ποτέ η κατάστασή μα. Στο διάστημα τη πρώτη Λύκειου και ενώ είχα πληροφορηθεί πω γούσταρε, εγώ πάνω την πέσω σε άλλη μπροστά τη μπάσκετ και φανώ κάποιο. Αυτή στράβωσε, η φάση χάλασε και συνεχίσαμε σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Από εκείνη τη στιγμή μου το παίζει συνεχώ δύσκολη, παρόλα αυτά γουσταριζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο σήμερα. Κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα που μα πέρασε, η κατάσταση κορυφώθηκε με ευθύ χώσιμο και σημάδια επαναφορά στο παρελθόν, ω Παρασκευή βράδυ και ενώ αυτή βγαίνει με τι φίλε, εξομολογείται πω θέλει να γίνει κάτι μαζί μου μεταξύ σοβαρού και αστείου, όμω επειδή έχουμε και τι άκρε μα πληροφορία διασταυρώθηκε. Επειδή είμαστε ίδια παρέα, φίλες είναι και φίλες μου και κάπως έτσι το μάθα και εγώ. Έρχεται λοιπόν η επόμενη μέρα και ξεκινεί μας έξω, τα πράγματα πάνε καλά, ώσπου που την πατάω προχωρώντας σε γκάφα με την οποία ίδια παρεξηγήθηκε και μέχρι λίγο πριν το τέλος βραδιάς δεν μιλούσαμε καν. Στην επιστροφή απ' έξω συζητούσαμε, μου έλεγε σε βλάκας, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, με τους υπόλοιπους στην παρέα να καταλαβαίνουν τι παίζει και να βρίσκονται σε κάπως αμήχανη θέση. Μετά από 2 μέρες οι επαφές μας έχουν ψυχρανθεί και γι' αυτό φταίω κυρίως εγώ και το παραδέχομαι. Αλλά τη βδομάδα μας έχετε πάμε 7ήμερη. Εγώ τι κάνω για να ρίξω τον έτο? Ασχολούμαι ή γράφω? Γκουρού και τι με εργάτη μεσαίας γραμμής, περιμένω συμβουλή σας. Ασχολείσαι, από τη στιγμή που κάνεις και βλακεία τώρα, εκεί που είχε στρωθεί το πράγμα, πήγες και το χάλασες, φυσικά και ασχολείσαι. Ασχολείσαι για να μπορέσεις να επανορθώσεις για αυτό που έκανες και γενικότερα. Ναι, ασχολείσαι. Έτσι. Τι βλακείες, την άλλη φορά την έπεσε σε άλλη για να την κάνεις ασχοληθεί. Τώρα λες να ασχοληθώ ή να μην ασχοληθώ, μπας και τσιμπήσεις. Φυσικά ασχολείσαι, άμα σου αρέσει. Εννοείται. Έτσι, έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και με αυτά τα διόλου σοφά πράγματα κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστήσουμε Τάκη Μπουλή, Γρηγόρη Ποζιό, όλους εσάς, ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον έναν, και τα ξαναλέμε αύριο με λίγο περισσότερο χρόνο. Νομίζω η διάθεσή μας ξεκινάει ένα τέταρτο νωρίτερα, νομίζω, από σήμερα το μάτς του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, μετά τον μπασκετάκι εδώ θα είμαστε, αλλά θα τα πούμε κανονικά μετά τον μπασκετάκι. Καλό σας βράδυ.